Γιατί εκεί είναι 40-50 μπαχαλάκηδες από ό,τι βλέπω που κάνουν όλο το σκηνικό. Έχουν πάει και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας κοντά. Να, εδώ βλέπουμε, εδώ είναι. Η Ελένη Ιατρού βρίσκεται στην περιοχή. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ, Ελένη, βλέπω παρακολουθούν αυτή την ομάδα που μας έλεγες και εσύ πριν, σωστά? Ακριβώς. Απλά να διευκρινίσουμε ότι ξεκίνησε από 30 άτομα, τώρα είναι κάποιες εκατοντάδες άτομα, τα οποία όπως βλέπετε κινούνται στο χώρο κατά μήκος του φράχτη του Σκοπιανού. Απλά σε αντίθεση με την Κυριακή, όταν είχαμε ανάλογες προσπάθειες προσέγγισης του φράχτη και τα επεισόδια, οι αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν σε σιδηροδρομική γραμμή. Τώρα βλέπουμε την ηρία των ΜΑΤ ότι ήρθαν στο συγκεκριμένο σημείο. Απόθηκαν διακριτικά, δηλαδή προχωρούσαν οι αστυνομικοί και οπισθοχωρούσαν πρόσφυγες και μετανάστες που ήταν στο σημείο. Έκαναν φραγμό, ανθρώπινη αλυσίδα οι αστυνομικοί μπροστά στους πρόσφυγες για να τους διαχωρίσουν από το φράχτη. Και στη συνέχεια έκαναν ανθρώπινη αλυσίδα και πρόσφυγες. Μέχρι που αποφάσισαν να κινηθούν πιο πάνω, τους βλέπετε ότι έχουν μετακινηθεί μέσα στο χωράφι. Βλέπετε πίσω το στρατιωτικό όχημα των Σκοπιανών. Κινείται και αυτό προς τα πάνω για να τους παρακολουθήσει και να δούμε ποιες είναι οι προθέσεις τους. Πάντως, οι περισσότεροι έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, κάποιοι έχουν μεταλλικούς ρωστούς στα χέρια τους, λέμε κουβαλάνε και πέτρες. Στόχος τους ήταν προσπάθησαν να ξυλώσουν το πλέγμα μπροστά στο φράχτη και έτσι είχαμε τη χρήση τόσο δακρυγόνων όσο και χειροβομβίδων και ότου λάμψης. Βέβαια, ήταν περιορισμένη η χρήση σημερινή, δεν ήταν εφευρεμένη όπως την Κυριακή. Μέχρι τώρα τουλάχιστον. Είναι και λιγότερη αυτή η ομάδα. Βλέπουμε εκεί μπροστά 40-50 άτομα. Αυτή είναι η κατάσταση στην ειδωμένη.